Αυτό αφορά την ιατρική ευθύνη και τις νομικές διαδικασίες που διέχουν την άσκηση της νευροχειρουργικής. Για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και όχι μόνο για όλους μας πρέπει να είναι. Θα έλεγα ότι αν θέλουμε να... το webinar περιλαμβάνει 4 ομιλητές. Πρώτα ο κύριος Γεωργιάδης θα μας πει για τις νομικές διαδικασίες που αφορούν τη χειρουργική του εγκεφάλου. Μετά ο κύριος Παπανικολάου για αυτές που αφορούν την σπονδυλική στήλη. Ο κύριος Μπιμπής για την άσκηση της νευροχειρουργικής στην ελληνική περιφέρεια. Και τέλος ο καθηγητής ο κύριος Μιλονόπουλος, τον οποίο τον ευχαριστούμε πολύ για τις νομικές διαδικασίες που διέπουν την ιατρική ευθύνη στην γενικότερα στην ιατρική, ειδικότερα στην νευροχειρουργική. Γενικά, κάνοντας ένα summary της όλης διαδικασίας αυτής, θα έλεγα ότι οι νομικές διαδικασίες αφορούν κυρίως το consent, δηλαδή τη συγκατάθεση και την ενημέρωση του ασθενούς, το καθήκον του γιατρού σε σχέση με τον ασθενή, αυτό που λέμε ιατρική αμέλεια, την τήρηση των ιατρικού ιστορικού και των πρακτικών των ιατρικών, κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τον εγκεφαλικό θάνατο και κάποια άλλα που έχουν να κάνουν με τις μεταμοσχεύσεις και τις διάφορες πειραματικές θεραπείες που δεν θα μας αφορούν τη συγκεκριμένη κουβέντα σήμερα. Για να δούμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα, απλώς παραθέτω μία μελέτη από την Ισπανία, δηλαδή ευρωπαϊκή, που αφορούσε κλινικές διώξεις ή αγωγές εναντίον νευροχειρουργών σε μια μεγάλη χρονική περίοδο, 12 ετών, που έφτασε να έχουν επιδικαστεί ποινές από 60 μέχρι 600.000 ευρώ. Μια επίσης αντίστοιχη Αμερικάνικη από Σπέτλερ που κατέληγε στο συμπέρασμα, το οποίο θα το ακούσετε και μετά, ότι κυρίως η τήρηση των ιατρικών αρχείων, αλλά και η συγκατάθεση και η ενημέρωση του ασθενού φαίνεται να παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στην αποφυγή αυτών των διαδικασιών. Και τέλος, να σας αφήσω με ένα τσιτάτο που έχει γράψει ο Μάσκη σε ένα άρθρο του, που λέει ποια είναι τα πράγματα που δεν πρέπει να λες στους αρρώστους και στους ασθενείς μετά από μία επιπλοκή. Είναι αυτά, απλώς θα έχω παραθέσει για να ξέρουμε τι να κάνουμε. Και θα καλέσω σαν πρώτο ομιλητή τον κύριο Γεωργιάδη να μας μιλήσει για τις νομικές διαδικασίες που διέπουν την ιατρική ευθύνη.